Ευχαριστούμε τον κύριο Αβραμόπουλο. Παρακαλείται ο κύριος Μιχαήλ Γιαννάκης να δευτερολογήσει για λιγότερο χρόνο, συγκεκριμένα για 3 λεπτά. Ορίστε, κύριε Γιαννάκη. Κύριε Πρόεδρε, γίναμε όλοι μάρτυρες μιας αγωνιώδης προσπάθειας του Υπουργού να καθησυχάσει την εθνική αντιπροσωπεία για το τεράστιο θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την ακύρωση ή με την καθυστέρηση, αν θέλετε, του τεράστιας εθνικής σημασίας έργου του αγωγού Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη. Νομίζουμε ότι δεν έπεισε όχι μόνο εμάς σαν αντιπολίτευση, αλλά ούτε την κοινωνία. Γιατί πραγματικά τα επιχειρήματα του κυρίου Υφυπουργού, απαριθμώντας τις δικές του πρωτοβουλίες τους 9 μήνες τώρα, κάθε άλλο παρά μας έπεισε. Δεν ήρθαμε εδώ για να αμφιβάλλουμε για τις προθέσεις του αρμόδιου Υφυπουργού. Είναι βέβαιο ότι ο Υφυπουργός προσπαθεί καθημερινά. Τουλάχιστον προσωπικά το αποδέχομαι και το παρακολουθώ. Αλλά είναι ένα έργο που ξεπερνά τις δυνατότητες του αρμόδιου Υφυπουργού. Και πώς να μην ανησυχούμε, κύριε Πρόεδρε, όταν πριν 3 μήνες, και θα καταθέσω τα πρακτικά δελτίο τύπου του ΙΠΚΑ, όπου αναφέρει ότι σε λίγες μέρες το νομοσχέδιο για τις απολωτριώσεις στον Εύρο θα έρθει στη Βουλή. Σε λίγες μέρες. Έχουν περάσει πάνω από 90 μέρες. Αν οι 90 μέρες είναι λίγες, το αφήνω στην κρίση σας. Αυτό δείχνει ότι η σημερινή κυβέρνηση, αντί να σκύψει, αντί να επιταχύνει τις διαδικασίες, δυστυχώς με την πολιτική που ακολουθεί, δίνει επιχειρήματα στις πλευρές εκείνες που θέλουν την ακύρωση του έργου. Επίσης, κύριε Πρόεδρε, η ελληνική πλευρά έχει σημαντικά διπλωματικά εργαλεία να πιέσει έστω και τώρα την Βουλγαρία, τον κύριο Μπορίσοφ, την βουλγάρικη κυβέρνηση. Θα αναφέρω καταρχήν στην υπογραφή. Δεν μπορεί μια ευρωπαϊκή χώρα να αθετήσει την υπογραφή της. Θα πρέπει να μας εξηγήσει. Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Παράλληλα, αυτό το έργο είναι ευρωπαϊκό έργο. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατοχυρώσει αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια και είναι σύμφωνη με την ολοκλήρωση του έργου. Άρα και η Ευρώπη θα πρέπει με δικιά μας πρωτοβουλία να πιέσει τη Βουλγαρία. Επίσης, το πιο σημαντικό, αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο για να φτάσει στη Βουλγαρία πρέπει να περάσει είτε από την Ελλάδα είτε από τη Ρωσία. Και τη στιγμή που και η Ρωσία και εμείς θέλουμε την ολοκλήρωση του έργου, έχουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα και επιχείρημα να πιέσουμε τη βουλγαρική κυβέρνηση, να δώσουμε να καταλάβει στην πράξη, όχι στα λόγια, ότι θα χρησιμοποιήσουμε και εμείς τα δικά μας επιχειρήματα, τα πλεονεκτήματα που έχουμε, ώστε να πιστεί η βουλγάρικη κυβέρνηση να προχωρήσει και να σεβαστεί την υπογραφή της. Και η αγωνία μας, κύριε Πρόεδρε, είναι να πιέσουμε την κυβέρνηση, να συνεισφέρουμε μάλλον με τα επιχειρήματα που ακούστηκαν από τους συναδέλφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί η ενεργειακή στρατηγική της χώρας μας πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Και σε αυτή την κατεύθυνση η αξιωματική αντιπολίτευση είναι δίπλα στην κυβέρνηση, δεν είναι απέναντι. Και η αγωνία μας, η προσπάθειά μας είναι να συνεισφέρουμε σε αυτήν την προσπάθεια που πιστεύω ότι και η ίδια η κυβέρνηση κάνει, βέβαια με μεγάλες καθυστερήσεις, και οφείλουμε σαν αντιπολίτευση να το καταθέσουμε, αλλά ο στόχος είναι κοινός. Αυτόν τον κοινό στόχο πρέπει όλοι να τον υπηρετήσουμε. Ευχαριστώ.